Τροπικός. Έτσι λοιπόν η δημοφιλής τραγουδίστρια δέχτηκε με μεγάλη της χαρά να τραγουδήσει για τα παιδιά. Το απόγευμα, στην ενημέρωση που έκανε στους δημοσιογράφους για τη συναυλία που θα δώσει στις 3 Μαρτίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει στους εχθρούς της που όταν αρρώστησε έσπευσαν να πούν κακίες για τη μάλα. Και όσο να θέλουν οι εχθροί μας, παρόλο που αρρώστησα μια μέρα, κρύωμα κι εγώ, το ακούτε ακόμα, άλλωστε είμαι λίγο μπουκωμένη, ένα απλό κρύωμα. Ξύπνησε όλους τους εχθρούς μου ξαφνικά, λουκέτο η μάλα. Αυτό με εξενεύρισε, ομολογώ. Αλλά η απάντηση είναι ο κόσμος καθημερινά που κατακλείζει το θέατρο και το χειροκροτεί ένθερμα και με όλη του την ψυχή. Πάλι στα χαμένα μου θα γυρνάω με κατά παιδιά. Όπως αφήνει να εννοηθεί η Άννα Βύση, η μάλα σπάει κυριολεκτικά ταμεία. Και κάθε βράδυ ανάμεσα στο κοινό που κάθεται στις πρώτες θέσεις είναι και κάποιος επίσημος. Όπως εκείνο το βράδυ που παρακολούθησε την παράσταση ο πρέσβης του Ισραήλ. Τον πήρα λίγο εξαπίνη στην αρχή και του λέω πείτε μου τα κακά. Μου λέει για να σκεφτώ. Το πιο κακό μου λέει με αυτή την παράσταση είναι «It's damn too good» μου λέει. Είναι πάρα πολύ καλή. Δεν ξέρω τι εννοούσα ακριβώς. Ξέρω μάλλον. Και μου άρεσε πάρα πολύ όλα αυτά που είδε και μου είπε ότι θα ήθελε πάρα πολύ να βοηθήσει ώστε να ταξιδέψει η μάλα. Και να τρα...